Παραμένουμε όμω στο ίδιο θέμα, κυρίε και κύριοι, και στη συνάντηση Αναστασιάδη Μακρόν για να δούμε τι συζητήθηκε στη μεταξύ του συνάντηση πίσω από κλειστέ πόρτε. Ο Δημήτρη Χαλιοσύφ έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ο Νούφρυ έχει αποδείξει σε αρκετέ περιπτώσει τα τελευταία χρόνια πω μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην περιοχή μα όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι άλλωστε λίγε οι φορέ που συγκρούστηκε κατά μέτωπο με τον Τουρκο Πρόεδρο Ταγί Περτογάν για τι μεθοδεύσει τη Άγκυρα στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, Ονουφριέ. Ε, Πάντω, Δημήτρη, πριν από λίγο εξέδωσε και νέα ανάφτεξη Άγκυρα για ασκήσει με πραγματικά απειρά. Δεν ξέρω, ίσω θέλοντα να υποδείξει ότι δεν είναι ταυτή τη όποια μηνύματα ε, και να λαμβάνονται από τον διεθνή παράγοντα και ιδιαίτερα από τη Γαλλία σε αυτή την περίοδο. Πράγματι, ο Νουφριε δεν κάνει πίσω η Τουρκία. Προχώρησε πριν από λίγο λοιπόν με νέα έκδοση ναύτεξ, δεσμεύοντα πυροχή μεταξύ Καστελόριζου και Κύπρου για ασκήσει του πολεμικού. Ναυτικού τη χώρα με χρήση πυράβλων και μάλιστα προειδοποιεί τους, ε, του πώ η συγκεκριμένη περιοχή θα είναι αρκετά επικίνδυνη και καλείται να μην περνούν από τη συγκεκριμένη περιοχή πλοία για το συγκεκριμένο διάστημα. Πάντο, σύμφωνα με τι πληροφορίε του ΩΜΕΚΑ, ο Κάλλο Πρόεδρο εξέφρασε την πλήρη στήριξη στα κυριαρχικά δικαιώματα τη Κύπρου τόσο μπροστά όσο και πίσω από τα φώτα τη δημοσιότητα. Αναμφίβολο, Νούφρε, τόσο η Κύπρο όσο και η Ελλάδα έχουν κερδίσει μια πολύ σημαντική τοποθέτηση από τον Μακρόν σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων καθώ και την δημόσια. Η δημοσιακή διαβεβαίωση του Γαλλού Πρόεδρου με αποδέκτη την άγκυρα πως η Γαλλία δεν πρόκειται να αφήσει τη Μεσόγειο στα χέρια τρίτων δυνάμεων πλήν της Ευρώπης. Ε, πάντως οι τουρκικές προκλήσεις ήταν φυσικά και παραμένουν το πρώτο θέμα συζήτησης στην ατζέντα των δύο ηγετών. Mm -hmm. Συγκεκριμένα, ο Νούφρυ, η ατζέντα τη συνάντηση περιλάμβανε πέντε πυλώνε. Ο πρώτο αφορούσε τι τουρκικέ προκλήσει στην ευρύτερη περιοχή, με του δύο ηγέτε να συμφωνούν πω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να διαδραματίσει ένα πιο αποφασιστικό ρόλο, με τον Γάλλο πρόεδρο, μάλιστα, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, να διαβεβαιώνει τον πρόεδρο Αναστασιάδη πω θα εργαστεί προ αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο πυλώνα ήταν τον Κυπριακό. Έγινε πλήρη ενημέρωση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τι εξελίξει και πω οι παράνομε ενέργειε τη Άγκυρα στην Κυπριακή Άω θέτουν εμπόδια στη συνέχιση του διαλόγου. Τρίτο πυλώνα ήταν η εξελίξει στο ενεργειακό πρόγραμμα τη Κύπρου και η παρουσία του γαλλικού κολοσσού Total στην Κυπριακή ΑΟΣ, οι οτρήσει τη οποία έχουν μεταφερθεί για την ερχόμενη άνοιξη εξαιτία του κορονοϊού, Τέταρτο πυλώνα ήταν τα θέματα τη άμυνα, όπου ουσιαστικά ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα πλάνο διμερού συνεργασία για το 2020-2021, το οποίο περιλαμβάνει κοινέ εκπαιδεύσει και ασκήσει των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ ο νούφρο πέμπτο πυλώνα ήταν διμερεί ζητήματα, τα οποία περιλαμβάνονται στη γαλλοκυπριακή στρατηγική ατζέντα που υπογράφηκε το 2016 από τι δύο χώρε όπω στου όπως τομεί τη παιδεία, του πολιτισμού, του τουρισμού και τη οικονομία. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Δημήτρη. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, όπου